Μέχρι την Κίνα έφτασαν 3 μαθητές αστέρια από το πρώτο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου, ώστε να συμμετάσχουν στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής στο Πεκίνο, γεμίζοντας περηφάνεια τις οικογένειές τους αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Τα παιδιά έζησαν μια μοναδική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, σε ένα ταξίδι που κατέκτησαν επάξια μέσα από διακρίσεις, κόπο και μεράκι. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για εμάς, κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Παρόλο που κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια, δεν τελεσφορήσαμε σε κάποιο από τα αθλήματα, αλλά καταλάβαμε το παγκόσμιο επίπεδο σε πού βρίσκεται, ώστε να μπορούμε την επόμενη φορά να ανταπεξέλθουμε ακόμα καλύτερα. Η εμπειρία αυτή νομίζω θα είναι μια εμπειρία ξέχαστη. Δεν θα πηγαίναμε αλλιώς αν δεν μας είχε δοθεί αυτή η ευκαιρία στην Κίνα. Είναι ένα μακρινό ταξίδι που δεν θα το είχαμε σκεφτεί αλλιώς να το κάνουμε. Βάλαμε την προσπάθειά μας και μέσα από αυτήν καταφέραμε κάτι καλύτερο, καταφέραμε να πάρουμε διακρίσεις που στην τελική φάση κατέληξαν στην Κίνα. Ο διαγωνισμός ήταν ένα μεγάλο σχολείο για τους μαθητές, οι οποίοι έζησαν πρωτόγνωρες εμπειρίες. Αποστολές, ταχύτητα, ρομποτικό ποδόσφαιρο και κάθε λογής κατηγορία, με 31 χώρες να διαγωνίζονται, ενώ οι νεαροί επιστήμονες του Ρεθύμνου έλαβαν μέρος σε 7 αγωνίσματα. Μεγάλο σχολείο για όλους μας αυτό το ταξίδι, πέρα από το κομμάτι του διαγωνισμού, και εκεί είδαμε πώς το μέλλον συναντάει την εκπαίδευση και την νέα γενιά. Φτιάχνανε τα παιδιά καινοτόμα project, κάδια ανακύκλωση ψηφιακή, ρομπότ που κάνουν παρέα σε ηλικιωμένους, πλατφόρμες εκτόξευσης ρουκετών. Μπορούσε να δει κανείς οτιδήποτε, ρομποτικούς βραχίωνες, και πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί είναι μικρές ηλικίες και υπήρχε και κατηγορία και κάτω από εμάς που πολύ μικρά παιδιά συμμετέχουν από νωρίς στο κομμάτι αυτό της αυτοματοποίησης και της ρομποτικής. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά μέσα στο καλοκαίρι, με όλες τις δυσκολίες, με τα μαθήματά τους, γιατί τα 2 από τα 3 παιδιά θα είναι φέτος τρίτη λυκείου, είχαν την καλοκαιρινή τους προετοιμασία. Κατάφεραν να κάνουν το αδύνατο δυνατό και να φτάσουμε τελικά στο Πεκίνο. Και επειδή ο ουρανός είναι ο στόχος, σκοπεύουν να συνεχίσουν πιο δυναμικά τις προσπάθειες και τη μελέτη τους, ώστε να κατακτήσουν ακόμα περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον. Εγώ έχω ακόμα στο σχολείο άλλες 2 χρονιές. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν φέτος ακόμα περισσότεροι καθηγητές να ασχοληθούμε περισσότερο με τη ρομποτική και να δοθεί περισσότερος χώρος και χρόνος για αυτό. Προσωπικά ο στόχος μου μέσα από τη ρομποτική, όπως πιστεύω και των άλλων παιδιών, είναι να δούμε πώς δουλεύει αυτό το πεδίο, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο μέσα από αυτό και προφανώς σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τώρα με τους διαγωνισμούς, να μπορέσουμε να πάρουμε όσο δυνατόν την καλύτερη θέση μπορούμε. Ο Σταύρος, ο Μανώλης και ο Λευτέρης έκαναν μια ρομποτική παρουσίαση στο φακό της Κρήτη TV, ενώ ταυτόχρονα μας έδειξαν το νέο απόκτημα του εργαστηρίου του σχολείου, που δεν είναι άλλο από έναν 3D-άστατο εκτυπωτή. Το είναι ένα mini sumo. Ουσιαστικά έχει το σκοπό να βγάλει το άλλο ρομπότ που συνήθως είναι απέναντί του έξω από την πίστα. Αυτό το επιτυχάνει με τους αισθητήρες απόστασης που έχει μπροστά.